Γεια σας και πάλι, εγώ είμαι ο Αναστάσης και αυτό είναι ένα κατάλληλο βίντεο για τα ελληνικά σχολεία και τις ελληνικές οικογένειες, έτσι ώστε με εύκολο τρόπο να καταλάβετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε ένα θύμα το οποίο έχει καταρρεύσει και δεν αναπνέει. Θα σας δείξουμε ένα σενάριο σε δύο στάδια, στην αρχή θα το τρέξουμε σε ρεαλιστικό χρόνο και μετά θα το αναλύσουμε τι ακριβώς κάναμε και γιατί. Έστω λοιπόν ότι βλέπω μπροστά μου, στα 10 περίπου μέτρα, μια κοπέλα καταραίει. Είστε καλά. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. 166, μεγάφωνο. 166, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Λέγομαι Στεφανάκης Αναστάσης. Βρίσκομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους Μερμού, γωνία. Έχω μπροστά μου μια κοπέλα γύρω στα 20, η οποία δεν αναπνέει. Είπατε δεν αναπνέει, είστε σίγουρο? Είμαι σίγουρος, το έχω ελέγξει, δεν αναπνέει και έχω ξεκινήσει ήδη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Μάλιστα, θέλουμε το κοντινότερο ασθενοφόρο. Καλώς, χρειάζεται κάτι άλλο από εμένα? Κλείστε το τηλέφωνο και συνεχίστε. Καλώς. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι και εφτά και οκτώ και εννιά και δέκα. Δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι και εφτά και οκτώ και εννιά και είκοσι. Και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι και εφτά και οκτώ και εννιά και τριάντα. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι και εφτά και οκτώ και δέκα και είκοσι και τριάντα. Και δύο εμφυσίσεις και τριάντα και δύο και τριάντα και δύο. Τώρα θα σας αναλύσουμε τι ακριβώς κάναμε και για ποιο λόγο. Ένα θύμα έχει καταρρεύσει μπροστά σας. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε κοντά να βοηθήσουμε. Αυτό που λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην κάνουμε τίποτα. Άρα, προτιμήστε να πάτε κοντά του απλά με ασφάλεια. Αφιερώστε 2-3 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να φτάσετε δίπλα του, να καθίσετε στα γόνατα σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Κοιτάξτε, τα γόνατά μου θα πρέπει να είναι κοντά στους ώμους του. Όχι κοντά στα πόδια του, ούτε κοντά στο κεφάλι του. Παίρνουμε αυτή τη θέση και δεν μετακινούμαστε πάλι. Τώρα, θα κάνουμε δύο ελέγχους. Ο έλεγχος της αντίδρασης και ο έλεγχος αναπνοής. Ο έλεγχος αντίδρασης θα μας αποδείξει αν τελικά αυτό το θύμα έχει τις αισθήσεις του ή όχι. Και ο έλεγχος αναπνοής θα μας αποδείξει αν αυτός ο άνθρωπος είναι ζωντανός ή όχι. Έλεγχος αντίδρασης. Θα βάλουμε τα χέρια και θα γραπώσουμε έτσι εδώ σφιχτά τους ώμους. Θα προετοιμαστούμε και να ταρακουνήσουμε δυνατά, αλλά και να φωνάξουμε δυνατά. Είστε καλά. Αν ανταποκριθεί, χαίρομαι γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μπορούμε να το ρωτήσουμε τι ακριβώς του συνέβη και ίσως να χρειαστεί να ενεργοποιήσουμε και το ΕΚΑΒ αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό όμως ήταν το καλό σενάριο. Αν εμείς τον ταρακουνήσουμε αρκετά δυνατά και του φωνάξουμε αρκετά δυνατά, είστε καλά, και δεν ανταποκριθεί, τότε καμπανάκι, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας έχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι σίγουρα ανέστος και ίσως και κάτι χειρότερο, μπορεί να μην είναι καν ζωντανός. Ο επόμενος έλεγχος θα αποδείξει αν τελικά είναι ζωντανός ή είναι ανέστητος. Άρα λοιπόν πάμε στον δεύτερο έλεγχο, ο έλεγχος της αναπνοής. Πρώτα απ' όλα, για να ελέγξουμε αν αναπνέει αυτός ο άνθρωπος, πρώτα θα πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο. Τώρα που είναι ανέστητος, έλεξα πριν και δεν ανταποκρίθηκε, ξέρουμε ότι όλοι οι μύες του είναι χαλαροί, έχουν χαλαρώσει. Όπως είναι οι μύες των ποδιών και των χεριών, έτσι ακριβώς και ο μεγάλος μυς της γλώσσας, που η γλώσσα είναι μεγάλη σαν την γροθιά μας, έχει χαλαρώσει και πήγε στην κατηφόρα λόγω της βαρύτητας. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Μπορεί, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, να κλείσει το σωλήνα που οδηγεί τον αέρα στους πνεύμονες. Αν κλείσει αυτός ο σωλήνας, ο αερόγος, τότε η κατάσταση είναι πολύ επίγουσα. Αυτός ο άνθρωπος, αν δεν μπορεί να πάρει αναπνοή, πιθανώς να χάσει και τη ζωή του επειδή δεν μπορούσε να πάρει αναπνοή. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τα χέρια μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποιο κουτάλι, κάποιο ξύλο ή τάχα για να την τραβήξουμε προς τα έξω. Μπορούμε με πιο εύκολο τρόπο να το καταφέρουμε αυτό. Θα βάλουμε το ένα μας χέρι στο μέτωπο, αρκετά σφιχτά, και δύο δάχτυλα, ο δείκτης και ο μέσος, θα πρέπει να πάνε σαν άγκιστρο στο κάτω μέρος του πηγουνιού, εδώ στο σκληρό κομμάτι. Σκεφτείτε ότι το κεφάλι είναι βαρύ, έχει 6-7 κιλά το κεφάλι ενός ενήλικα και έχει καλή βάση κάτω στο έδαφος. Άρα αυτά τα δύο δάχτυλα θα πρέπει να βάλουν δύναμη έτσι ώστε το κεφάλι να πάει προς τα πίσω. Τώρα που το κεφάλι πήγε προς τα πίσω, ξέρουμε ότι η γλώσσα είναι στελεωμένη στην κάτω γνάθο, άρα τραβήχθηκε μαζί και η γλώσσα και τώρα που το κεφάλι είναι προς τα πίσω, ο δρόμος προς τους πνεύμονες έχει ανοίξει. Μόνο αυτό χρειαζόταν.
Ποτέ δεν χρειαζόταν να βάλουμε δάχτυλα μέσα, να τραβήξουμε τάχα τη γλώσσα ή να βάλουμε ξένα πράγματα μέσα. Μόνο με την έκταση κεφαλής ο δρόμος έχει ανοίξει. Φτάσαμε τώρα στο σημείο που θα πρέπει να ελέγξουμε αν αναπνέει αυτός ο άνθρωπος. Αν αναπνέει φυσιολογικά, αυτός ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Αν δεν αναπνέει φυσιολογικά για 10 δευτερόλεπτα, καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ζωντανός. Πώς θα το κάνω? Θα σκύψω από πάνω και θα βάλω το αυτί μου κοντά στο στόμα του στα 1-2 εκατοστά και θα κοιτάξω προς το θώρακα και προς το στήθος του και θα πω για 10 δευτερόλεπτα 3 λεξούλες 2 φορές αργά. Θα πω βλέπω, ακούω, αισθάνομαι, βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Τι προσπάθησα να καταλάβω? Αφιέρωσα 10 μόνο δευτερόλεπτα για να καταλάβω αν αυτός ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Έλεγα βλέπω, ήθελα να δω με την άκρη του ματιού μου εδώ αν ανασηκώνεται ο θώρακας και η κοιλιά του ρυθμικά. Όταν αναπνέουμε, ειδικά στους άντρες το βλέπουμε αυτό, ανεβοκατεβαίνει η κοιλιά. Αυτό ήθελα να δω. Ανεβοκατεβαίνει ρυθμικά και το στήθος και η κοιλιά του. Είναι σημάδια αναπνοής. Είχα το αυτί μου πάνω από το στόμα του και έλεγα ακούω και προσπαθούσα να ακούσω την αναπνοή του. Εισπνοή, εκπνοή. Το ακούω αυτό, είναι σημάδι αναπνοής. Και είχα και το μάγουλό μου κοντά στη μύτη και το στόμα του και ήθελα να αισθανθώ τα χνότα του. Οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αζωγόνησης μας λένε το εξής. Αν σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα αναγνωρίσω ότι αυτός ο άνθρωπος αναπνέει φυσιολογικά, αέρας μπαίνει μέσα στους πνεύμονες, αέρας βγαίνει, τότε πάρτε το απόφαση μας λένε οι επιστήμονες, αυτός ο άνθρωπος είναι ζωντανός, η καρδιά του δουλεύει. Αν σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα δεν δω, δεν ακούσω, δεν αισθανθώ μία φυσιολογική αναπνοή, τότε πάρτε το απόφαση μας λένε, παρόλο που είστε απλοί πολίτες, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ζωντανός. Η καρδιά του δεν δουλεύει, δεν έχει φύγει πλέον από τη ζωή. Πάλι και σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που είστε πολίτες, παρόλο που είστε παιδιά, μπορείτε να βοηθήσετε. Μπορούμε να βοηθήσουμε την καρδιοπνευμονική αζωγόνηση και τη χρήση των απνεωτών. Πριν πάμε όμως προς τα εκεί, πρέπει να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Θα πρέπει να καλέσουμε το 166 ή το 112. Αν είμαστε μόνοι μας, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το 166 είναι ο αριθμός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, τα ασθενοφόρα εδώ στην Ελλάδα, και το 112 που δεν το ξέρουμε ακόμη πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα, είναι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Επίγουσας Κλήσης. Αν βρισκόμαστε σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάπου σε ένα ταξίδι, μπορούμε να καλέσουμε το 112 και μπορούν να μας στείλουν εκεί πέρα ασθενοφόρο, αστυνομία ή πυροσβεστική, ό,τι χρειάζεστε. Έστω λοιπόν ότι είμαστε στην Ελλάδα και θέλουμε να καλέσουμε το 166, αν είμαστε μόνοι μας, μας προτείνουν, ολονό τα κινητά μας τώρα τα καινούρια, έχουν τη λειτουργία μεγαφώνου. Μας λένε, πληκτρολογήστε 166, πατήστε το μεγάφωνο, έτσι ώστε να μπορείτε να μιλάτε με το ΕΚΑΒ και να ξεκινήσετε καρδιοπνευμονική αζωγόνηση, τουλάχιστον τις θωρακικές συμπιέσεις. Και ενώ κάνουμε τις θωρακικές συμπιέσεις, μπορούμε να μιλάμε με το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Τώρα, τι πληροφορίες θα πρέπει να πούμε στο ΕΚΑΒ? Θα πρέπει να τους μιλήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Θα πρέπει να μάθουμε ένα ποιηματάκι, τρεις λεξούλες, ποιος, πού, τι και να κλείσουμε τελευταία το τηλέφωνο. Ποιος? Γεια σας, λέγομαι Στεφανάκης Αναστάσης. Πού βρίσκομαι? Θέλουμε ακριβώς το στίγμα που βρισκόμαστε. Παραδείγματος χάρη, βρίσκομαι στην πλατεία Αριστοτέλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, με ερμού γωνία. Θέλουμε το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα κοντά μας, να μην χάσει χρόνο. Και τι ακριβώς συμβαίνει? Βλέπω έναν άνθρωπο μπροστά μου, μια κοπέλα γύρω στα 20, ένα παιδί γύρω στα 10, έναν παππού γύρω στα 70, πάνω κάτω. Και τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν αναπνέει. Αν πείτε αυτές τις δύο λέξεις, είστε η απόλυτη προτεραιότητα για όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, για όλο το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και για όλα τα ασθενοφόρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιο επίγουσα κλίση από έναν άνθρωπο που δεν αναπνέει. Άρα μόλις πείτε αυτές τις σπουδαίες λέξεις, δεν αναπνέει, είστε η απόλυτη προτεραιότητα. Προσοχή, πριν κλείσω τηλέφωνο θα πρέπει να πείτε δύο σημαντικά πράγματα. Χρειάζεται κάτι άλλο, γιατί θέλω να ξεκινήσω κάρπα. Και τα δύο είναι σημαντικά. Το χρειάζεται κάτι άλλο, είναι αυτονόητο, μπορεί πάνω στο άγχος σας να έχετε ξεχάσει κάτι σημαντικό. Παραδείγματος χάρη, πού ακριβώς βρίσκεστε. Ο τηλεφωνητής θα το αναγνωρίσει και θα σας πει ότι πού ακριβώς βρίσκεστε, ώστε να στείλουμε το ασθενοφόρο να έρθει να σας βοηθήσει. Το δεύτερο, το θέλω να ξεκινήσω κάρπα, είναι σπουδαίο. Φανταστείτε ότι δύο διασώσεις του ΕΚΑΒ έρχονται γρήγορα κοντά σας. Τους δίνετε ελπίδα ότι κάποιος βοηθάει ήδη και έχουμε υψηλό ποσοστό επιβίωσης των ανθρώπων σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει ελπίδα να επιστρέψει στη ζωή. Άρα λοιπόν,
χρειάζεται κάτι άλλο, θέλω να ξεκινήσω κάρπα. Και μόλις σας δώσω το OK ο τηλεφωνητής, κλείστε το τηλέφωνο και ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Εάν ήσασταν μόνοι σας, απλά κλείνετε το τηλέφωνο ενώ κάνατε θωρακικές συμπιέσεις. Αν όμως βρίσκετε κάποιους δίπλα σας, σε κοινούς χώρους πάντοτε υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε απευθείας θωρακικές συμπιέσεις και να πείτε στο διπλανό σας να ξεκινήσει να παίρνει αυτός τηλέφωνο, αυτός να περιμένει στη γραμμή και να πει ό,τι ακριβώς θα του δώσετε εσείς οδηγίες. Πάμε λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο που έχουμε κάνει κάτι σημαντικό. Έχουμε καλέσει το 166, ξέρουμε πλέον ότι δεν είμαστε μόνοι μας, έρχεται η βοήθεια. Εξειδικευμένοι άνθρωποι έρχονται να σας βοηθήσουν. Μέχρι να φτάσουν όμως χρειάζονται κάπου λίγα λεπτά μέχρι αρκετά λεπτά. Όλον αυτόν τον χρόνο θα πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε εις όφελος του θύματος. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε να επιστρέψει στη ζωή. Αυτό που πρέπει να κάνετε, παρόλο που είστε παιδιά, παρόλο που είστε πολίτες, ονομάστε κάρπα. Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση αποτελείται από δύο δεξιότητες. Τις 30 θωρακικές συμπιέσεις και τις 2 εμφυσίσεις. Πάμε να μιλήσουμε πρώτα για τις σπουδαίες 30 θωρακικές συμπιέσεις. Πρώτα θα πρέπει να βάλουμε το χέρι μας στο ωστό σημείο. Μας λέγανε μέχρι τώρα ότι η καρδιά ενός ανθρώπου βρίσκεται αριστερά. Η καρδιά ενός ανθρώπου όμως βρίσκεται ακριβώς εδώ στο κέντρο. Γι' αυτό θα βάλουμε το ένα μας χέρι, θα τεντώσω το χέρι μου και θα βάλω τη βάση παλάμης, αυτό εδώ πέρα το σκληρό, τα δάχτυλα θα σηκώσω στον αέρα, μόνο το σκληρό κομμάτι θα χρησιμοποιήσω και θα το βάλω, λένε, οδηγίες στο κέντρο του θώρακα ή λίγο πιο εξειδικευμένο στο κάτω μέρος του στέρνου. Ο θώρακας είναι από εδώ κάτω μέχρι εδώ πέρα πάνω. Το κέντρο δηλαδή βρίσκεται κάπου εδώ. Τεντώνω το χέρι μου. Αν φορούσε φυσικά το θύμα ένα μπουφάν, το ανοίγω. Αν φορούσε πουκάμισο, το ανοίγω. Μπλούζα, την ανεβάζω. Αν είναι γυναίκα και φοράει στιθόδεσμο, αφήστε τον, δεν χρειάζεται να το βγάλετε, γιατί ό,τι κάνουμε δεν μας ενοχλεί, παρόλο και αν έχουμε και αυτό με το εξωτερικό πινεωτή, πάλι δεν μας ενοχλεί ο στιθόδεσμος. Άρα λοιπόν, ανοίγω εδώ και βλέπω δέρμα, θα τεντώσω το ένα μου χέρι και θα βάλω τη βάση παλάμη στο κέντρο του θώρακα. Εδώ ακριβώς μας λέει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Προσέξτε ότι τα δάχτυλα δεν ακουμπάνε, ακουμπάει μόνο η βάση παλάμης. Τώρα, αν πρόκειται για ένα παιδί, μικρό παιδί κάτω των 8, 7, 6 ετών, ένα χέρι μας αρκεί. Και αν ένα πολύ μικρό παιδάκι, θα μας αρκούσει η δύναμη και από δύο δάχτυλα. Τώρα που είναι μια κοπέλα γύρω στα 20, είναι ένας ενήλικος άνθρωπος, χρειάζεται δύναμη από δύο χέρια. Άρα, πλέξτε τα δάχτυλα και το δύο χέρι και κάντε ένα σφιχτοδεμένο σώμα. Τεντώστε τους αγκώνες σας και ελάτε γενναία μπροστά, οι ώμες σας θα πρέπει να έρθουν ακριβώς πάνω από τα χέρια σας. Οι θωρακικές συμπιέσεις δεν γίνεται με τη δύναμη από τα μπράτσα μας. Γίνεται από το βάρος του σώματός μας, έτσι ώστε να προστατευτούμε και να μην κουραστούμε γρήγορα. Θα πάρουμε τη σωστή θέση και θα πιέσουμε γρήγορα και δυνατά. Οι οδηγίες μας λένε πίεση με ένα αριθμό, με μια συχνότητα γύρω σε 110 συμπιέσεις το λεπτό. Με βάθος 5 με 6 εκατοστά και με ένα ρυθμό, με ίδιο ρυθμό συμπίεσης από συμπίεσης. Ας τα δούμε αυτά στην πράξη, πιο απλά. Θα πιέζω αρκετά δυνατά και θα σταματήσω στο σημείο που νιώθω ότι παγώνει, ότι σκληραίνει. Πιέζω και κάποια στιγμή νιώθω αντίσταση. Εκείνο το χαμηλότερο σημείο. Και αποσυμπιέζω. Κάθε φορά που θα σε πιέζω, αναγκάζω την καρδιά που βρίσκεται κάτω τα χέρια μου να λειτουργεί σαν αντλία, το αίμα που έχει μέσα η καρδιά, θα την αναγκάσω να το στείλει σε ολόκληρο τον οργανισμό και ιδιαίτερα προς τον εγκέφαλο που έχει μεγάλες απαιτήσεις σε οξυγονωμένο αίμα, θέλουμε να κρατήσουμε τον εγκέφαλο ζωντανό, και κάθε φορά που θα αποσυμπιέζω, επιτρέπω στην καρδιά να ξαναγεμίσει με αίμα, έτσι ώστε να συνεχίσει και να λειτουργεί σαν αντλία. Παρόλο που έχει σταματήσει η καρδιά του, μόνο με τα χέρια μας τον βοηθάμε. Πώς θα γίνει αυτό πρακτικά? Έρχομαι και παίρνω τη σωστή θέση και τώρα θα πιέζω γρήγορα και δυνατά. Θα μετράω κιόλας, γιατί αν δεν μετράω, από το άγχος μου μπορεί να κάνω πάρα πολύ γρήγορα συμπιέσεις. Πάρα πολύ γρήγορα και να πιάσω και 200. Δεν δίνω τον καλύτερο μου εαυτό όμως έτσι. Γι' αυτό μάθετε να μετράτε. Πώς? Και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10. Και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 20 και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 30. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο σκέλος καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης που ήταν οι 30 θωρακικές συμπιέσεις. Παρόλο που η καρδιά του είχε σταματήσει, με τα χέρια μου την ανάγκαζα να λειτουργεί
και πάλι έστειλε η καρδιά αίμα στον εγκέφαλο. Τον κρατάμε ζωντανό. Αυτός ο άνθρωπος τώρα όμως που έχει σταματήσει η καρδιά του δεν μπορεί να αναπνεύσει. Εμείς αναπνέουμε. Θα επιχειρήσουμε τις δύο εμφυσίσεις διάσωσης που είναι το πιο δύσκολο στην κάρτα. Είναι δύσκολο τελικά να φουσκώσουμε ένα μπαλόνι που έχουμε βάλει εδώ πέρα μέσα στο εκπαιδευτικό πρόπλασμα. Υπάρχουν όμως κάποια κολπάκια, κάποια tips. Αν πάω να φυσήξω σε αυτή τη θέση στο στόμα του θύματος, 0% θα καταφέρει να φτάσει τελικά στους πνεύμονες. Θυμηθείτε, δεν έχει τις αισθήσεις του, άρα έχουν χαλαρώσει όλοι οι μύες, έτσι ακριβώς έχει χαλαρώσει και η γλώσσα και έχει κλείσει τον αραιωγό. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε πριν δώσουμε τις εμφυσίσεις είναι να κάνουμε πάλι έκθεση κεφαλής. Ξέρουμε τον τρόπο με τα δύο μας δάχτυλα, θα σπρώξουμε το κεφάλι προς τα πίσω. Μόλις άνοιξε ο δρόμος για τους πνεύμονες, θα κλείσω τη μύτη με τα δύο δάχτυλα, δείκτη και αντίχειρα, γιατί ο αέρας θα προτιμήσει να φύγει από την πιο κοντινή έξοδο, από τη μύτη. Την κλείνω εγώ και φτάσαμε στο πιο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να πάρουμε μία αναπνοή, φυσιολογική αναπνοή, και να ανοίξουμε διάπλατα το στόμα μας. Τόσο πολύ, έτσι ώστε να σφραγίσουμε τα χείλη μου, το στόμα του γύρω-γύρω. Φανταστείτε αν υπήρχε μια γυναίκα που ήθελε να δώσει εμφυσίες και φορούσε κραγιόν. Στο τέλος της προσπάθειάς της θα έπρεπε να βλέπουμε ένα κραγιόν γύρω-γύρω από το στόμα του θύματος. Αυτό αναγκάζει τον αέρα που υπάρχει στο στόμα μας να πάει βαθιά τελικά στους πνεύμονες. Έχω μπροστά μου χρόνο διαθέσιμο μόνο το πολύ μέχρι 10 δευτερόλεπτα. Τόσο μας επιτρέπουν οι επιστήμονες, γιατί οι πιο σημαντικές είναι οι θωρακικές πιέσεις. Μόλις είπα και 30, έρχομαι, κάνω έκθεση κεφαλής, κλείνω τη μύτη και θα δώσω δύο εμφυσίες διάσωση. Με ποιον τρόπο? Ανοίγω το στόμα μου και φυσάω γύρω-γύρω από το στόμα του. Με την άκρη του ματιού μου βλέπω ότι φούσκωσε το μπαλόνι εδώ, άρα ο αέρας πέρασε στους πνεύμονες. Περίπου ένα δευτερόλεπτο φυσάμε. Ανασηκώνομαι και γυρνάω πλάγια για να δω πλέον ότι κατεβαίνει τώρα ο θώρακας και εκπνέει στο μάγουλό μου ουσιαστικά το θύμα. Μετά από ένα δευτερόλεπτο ξαναπαίρνω μια αναπνοή και δίνω τη δεύτερη εμφύσιση. Πέρασε και η δεύτερη και τώρα γρήγορα να γυρίσω στις 30 θωρακικές συμπιέσεις. Τι καταφέραμε μέχρι τώρα? Ήδη κάναμε έναν κύκλο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. 30 θωρακικές συμπιέσεις έτσι ώστε η καρδιά να συνεχίζει να δουλεύει και δύο εμφυσίες έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε το αίμα με οξυγόνο. Αυτό το γαϊτανάκι 32-32 θα πρέπει να το συνεχίσουμε μέχρι να φτάσει ο αυτόματος εξωτερικός απεινοητής, είτε του ασθενοφόρου που έχουμε καλέσει, είτε της κοινότητας, αν είχαμε προβλέψει να έχουμε στην κοινότητά μας ένα αυτόματο εξωτερικό απεινοητή, είτε στο σχολείο. Ήδη ξέρουμε ότι υπάρχουν πάνω από 30 ελληνικά σχολεία με αυτόματους εξωτερικούς απεινοητές. Αυτό θα το αναλύσουμε σε ένα δεύτερο βίντεο που θα ονομάζεται Κάρπα με τη χρήση απεινοητή. Άρα λοιπόν, κάναμε ήδη ένα κύκλο και θα συνεχίσω αυτό το 32-32 μέχρι να φτάσω στο ασθενοφόρο. Με ποιον τρόπο? 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 20. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 30. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε και έξι και εφτά και δέκα και είκοσι και τριάντα και δύο εμφυσίσεις και τριάντα και δύο και τριάντα και δύο χωρίς να αφήσω το θώρακα πάνω από 10 δευτερόλεπτα χωρίς θωρακικές συμπιέσεις. Παρόλο που είστε παιδιά, παρόλο που είστε πολίτες, με την κάρδιο πνευμονική αναζωογόνηση μπορείτε να βοηθήσετε πάρα πολύ έτσι ώστε να σωθεί τελικά αυτός ο άνθρωπος και με τη χρήση του απεινοητή να επανέλθει στη ζωή. Η Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση όπου πολίτες και παιδιά ξεκινάνε κάρπα. Δεν τη γνωρίζουμε, καλό είναι σιγά σιγά με τα μαθήματα στα ελληνικά σχολεία και με τα μαθήματα στις ελληνικές κοινότητες, οι πρώτοι παρευρισκόμενοι να πηγαίνουν κοντά και να βοηθάνε.